Στους κλέφτες που θα μπουν στο σπίτι. Γιατί αυτοί διάλογο να κλέψουν, δηλαδή. Σαν τον Γεράκο που ξυπνήσαν τις προάλλες, να πούμε. Σηκωθήκαν, ακούει θόρυβο, ο άνθρωπος μπαίνει μέσα. Λέει: τι γίνεται, ρε παιδιά, λέει: του ψάχνουμε για λεφτά. Μισό λεπτό, λέει: να ανοίξω τα φώτα να ψάξουμε μαζί. Δεν μιλάω για αυτούς τους κλέφτες, εγώ μιλάω για τους άλλους. Αυτοί που είναι καθισμένοι έξω από τα τηλεπαράθυρα και τις τηλεοράσεις εκεί πέρα και σορπάνουν τους μισθούς. Την άλλη φορά μπήκε ο κλέφτης στο σπίτι, αγαπημένα. Βρήκε 80 ευρώ στο πορτοφόλι, μου τα πήρε. Την ίδια ώρα ο υπουργός μου έκοβε 120 ευρώ από την τηλεόραση. 80 και 120, 200 ευρώ. Μέσα σε ένα λεπτό πάει, κάνε φτερά, φύγανε. Αχ, Παναγία. 201 μου τα έπαιρνε από τηλεόραση και ένα κανονικά. Παιδιά, έχουμε χάσει τη λογική μας, δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε. Και ποια θα μου πει είναι η λογική. Να, τι, λογική που εθίστε, τι να βρούμε, ρε φίλε. Τη λογική να τη πάντα κάτω να δεις. Ναι, πήραμε 110 δισεκατομμύρια για να μην χρεοκοπήσουμε. Ναι, γιατί τόσα με τη χρεοκοπή. Ναι. Μετά μας κόψανε 105 από το κούρεμα πάλι για να μην χρεοκοπήσουμε. Γλιτώσαμε την άκρη. Και μετά μας δώσανε άλλα 130 για να γλιτώσουμε πάλι από τη χρεοκοπία. Τι θα γίνει στη συνέχεια. Πόσα θα μας κόψουν ακόμα. Η συνέχεια μετά τις εκλογές. Τρελάθηκα, κατάλαβες. Έχω γίνει και τηλεπαρουσιάστρια. Άσε με, δηλαδή, πάθαμε δύο χρεοκοπίες σε ένα χρόνο, κατάλαβες. Και αν τώρα δεν την κάνουμε και λέει καμιά στραβοδημονιά. Μια τόση απόκληση, λέει, από τα έσοδα, χρεοκοπούμε. Ατάκτος. 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 Γιατί τόση ώρα θα είμαστε τακτοποιημένοι, ναι, που φεύγαμε, δηλαδή. Και σε ρωτώ, εσύ πιστεύεις ότι δεν θα την κάνουμε τη στραβοτιμονιά. Σε λίγο, παιδιά, θα παίρνουμε μισθούς, θα πηγαίνουμε στη δουλειά μας, θα μας δίνουν 40 κονσέρβες, 3 γάλατα, 2 κιλά πατάτες, θα φεύγουμε. Κάνω τρελές σκέψεις, παιδιά. Μέχρι και τη λογική μου, ώρα με την ώρα, δηλαδή λεπτό με το λεπτό, χάνω το λογικό μου. Γιατί ρωτώ, γιατί δεν πάνε στα σούπερ μάρκετ να κόψουν τις τιμές. Έχουν πάρει μόνο ένα μισθό και τον κόβουν εκεί πέρα καπακάκα. Μπορεί να με εξηγήσει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν αφήνουν τους υπουργούς να πάνε στα σούπερ μάρκετ. Μήπως σε εμποδίζουν να μπουν μέσα. Μήπως δεν ξέρω. Γιατί πέφτει η τιμή στο ρύζι. Η τιμή στο ρύζι. Η τιμή στο... Όχι το ρύζι. Αυτού που τρώει το ρύζι. Στο ρύζι δεν πέφτει με τίποτα. Ναι. Γιατί πέφτει ο μισθός αυτού που μόνο αυτού που κατεβάζουν το μισθό και μου ανεβάζουν το ρεύμα. Δεν είμαι εγώ τρέλο, δεν είναι. Δεν είμαι εγώ, γιατί θα τους... Γι' αυτό είμαι εδώ, παιδιά, έτσι, γιατί θα να διασταυρώσω τη λογική μου με τη λογική τη δικιά σας. Εντάξει. Γιατί μοναχώς μου κάθομαι σπίτι και τρελαίνομαι. Και ρωτώ, η τράπεζα, όταν κέρδιζε, με κάλεσε να τα μοιραστούμε. Όχι. Γιατί τώρα που χάνει με καλή να συμβάλλω. Δεν το καταλαβαίνω. Βοηθήστε, ρε άνθρωπο, βοηθήστε, σας παρακαλώ. Θέλουν, λέει, τώρα να μας ξανακυβερνήσουν. Αυτοί που μας βουλιάξανε, θέλουν να μας ξανακυβερνήσουν. Να ρωτήσω κάτι. Τον καπετάνιο που βύθισε τον Τιτανικό όταν γλίτωσε, τον πήρε μετά η εταιρεία να τον ξαναβάλει για να κυβερνήσει το καινούριο πλοίο. Ναι. Σε ρωτώ, ρε πουλάκι. Δηλαδή το ότι να πας, να ξέρεις ένα καράβι, να πάω το φουντάρι στα βράχια, είναι λόγος αυτό για να καμαρώνεις. Τι λες δηλαδή, ξέρω κύριε που είναι τα βράχια, θέλεις να σε πάω. Ξέρουμε τη διαδρομή για τα βράχια. Δεν θα σε βασανίσουμε. Αυτά είναι, σε πάμε κατευθείαν. Ναι, αλλά σου λένε όμως, κύριε Παύλο, ότι εμείς έχουμε γεννηθεί για καπετάνιο, σου λέει ο Βενιζέλος. Ναι, καλά λένε, αυτοί έχουν γεννηθεί για καπετάνιο. Εμείς δεν έχουμε γεννηθεί μαλάκες. Ακουρά, έχουν βγει και ξυλών, λέει, τη διαφθορά. Ποιος, οι αδιάφθοροι. Ποιος τους έβαλε αυτό. Μόνοι τους διοριστήκαν εκεί πέρα. Αν δεν ξέραν τον τάδε και τον τάδε, αν δεν πληρώναν τον τάδε και τον τάδε, θα ήταν εις θέσεις αυτές. Ε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ποιος δεν ήξερε τόσα χρόνια, να πει, ότι για να κάνεις μια δουλειά πρέπει να δίνεις και το ποσοστό στους υπαλλήλους και αυτοί να δίνουν ποσοστό του παραπάνω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ποιος δεν το ήξερε. Τι θέλουν να μας πούν οι υπουργοί τώρα. Ότι κλέψαν όλοι οι υπόλοιποι και αυτοί οι καημένοι δεν το ξέρανε. Πέφτουν από τα σύννεφα. Αχ, δεν το ξέραν. Παιδιά, θα μας τρελάνουν δηλαδή. Οι τηλεοράσεις έχουν ανοίξει πόλεμο με το μυαλό μας. Ένας δημοσιογράφος δεν βρίσκει να του ρωτήσει και να του κολλήσει τον τοίχο, να του πει του υπουργού. Τι λες, ρε μαλάκα. Που κλέβαν όλοι οι άλλοι και δεν έκλεβε δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Κανείς δημοσιογράφος δεν έχει κάνει ποτέ αυτή την ερώτηση. Ότι ο υπουργός είναι ένας που παλεύει έντιμα μέσα σε ένα πλήθος από ανέντιμους. Πώς έφτασες εκεί, μωρή Ρουφιάνα! Γιατί διαλέγεσαι να το καλάλι να προβάλλει Λοβέρδο και όχι τον άλλον, ναι! Τι συμφωνία έχεις κάνει από πίσω! Αυτοί δεν ουρλιάζανε, μαντάμ, ότι μόλις ανοίξουν τα επαγγέλματα θα έχουμε ευημερία. Ανοίξαν τα επαγγέλματα. Βλέπεις να ανοίξαν δουλειά. Ε, βλέπετε να πιάσουν περισσότερη δουλειά. Η ανεργία άνοιξε. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι.
Όλους αυτούς τους απέλυσαν οι υπουργοί μαζί με τους δημοσιογράφους που τους στηρίξανε. Δεν χωράει το δημόσιο τόσο κόσμο. Παλιά πώς χώραγε. Ο μισθός στη Βουλγαρία ξέρετε πόσο είναι. Όχι ρε, και ούτε θέλω να μάθω ρε. Και ποιος σε βάζει σε ένα δημοσιογράφο να μου πεις ξαφνικά για το μισθό της Βουλγαρίας. Κάναμε καμιά συμφωνία εμείς όταν μπήκαμε στην Ευρώπη ότι οι Έλληνες, εμείς, θα ψάχνουμε να βρούμε σε ποια χώρα υπάρχει κατώτατος μισθός για να τον πάρουμε να πάρουμε και εμείς τον ίδιο. Δεν το κατάλαβα. Όχι, μιλήστε. Ανοίγει το κεφάλι. Μιλήστε, παιδιά, τρελαθώ. Μιλήστε, κύριε Παύλο. Μιλάω, ρε. Γιατί πρέπει εγώ να συγκλίνω το μισθό με το μισθό της Κροατίας και να μην συγκλίνω με το μισθό της Ολλανδίας. Ερωτώ εγώ τώρα. Θέλουν, λέει, να ξανακυβερνήσουν, παιδιά. Εγώ νόμιζα ότι θα τρέχουν να κρυφτούνε και αυτοί θέλουν να ξανακυβερνήσουν. Γιατί... Τίθεται το ερώτημα. Γιατί. Γιατί τους θέλουν οι απ' έξω. Γιατί ξέρουν ότι τόσο πουλημένους δεν θα ξαναβρούν. Δεν θα ξαναβρούν. Πού να τα ξαναβρούνε. Πού να τα ξαναβρούνε τέτοια ρεμάλια που πριν καν διαβάσουν υπογράφουν ή και αφού έχουν διαβάσει πάλι υπογράφουν. Και χωρίς να διαβάσουν. Και χωρίς να διαβάσουν. Γενικά υπογράφουν. Ναι, yes, man. Συγγνώμη, αυτή τη στολή τη βλέπω τόση ώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι υπηρεσία είναι στολή μετάταξης, είναι αυτή, τι είναι. Δεν πάτε από κάποια υπηρεσία σε κάποια άλλη, τι είναι αυτό. Η γυναίκα μου είναι μοδίστρα, ρε. Ναι. Και μου την έραψε τη στολή. Ναι, τη στολή είναι αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ήρθαν να με συλλάβουν τις προάλλες. Με βλέπεις, πήγα να κάνω ένα μεροκάματο, να μαζέψω ελιές στην Κόρινθο. Και δεν είχα πληρώσει τα διόδια. Γιατί λέω, άμα πληρώσω τα διόδια, θα έρθει μια ή άλλη με το μεροκάματο να πούμε. Οπότε δεν έχει νόημα. Και ήρθαμε να με συλλάβουν γιατί δεν πλήρωσα τα διόδια, κατάλαβες. Αλλά δεν έχουν συλλάβει ακόμα τον Τσουκάτο που έχει στα χέρια του $1,000,000 και δεν ξέρει πού να τα πάει. Κατάλαβες. Πήρε σε μένα ο. Για το τι έγινε. Δεν την πήγε μέσα ο αστυνομικός να με συλλάβει. Του λέω δεν πάτα καλά, αγόρι μου, και τον συνέβαλα, του έλαβα εγώ. Εσείς. Εγώ. Του είπα, ρε αγόρι μου, του λέω το βρίσκεις έτσι λογικό, του λέω να με συλλάβει σε μένα για τα διόδια. Όχι, μου λέει, αλλά εγώ εκτελώ εντολές. Ωραία, λοιπόν, του λέω, και εγώ εκτελώ εντολές και σε συλλαμβάνω. Τι εντολές μου λέει εκτελείς, λέω, εκτελώ εντολές κοινή λογική. Η κοινή λογική λέει, μπορείς να συλλάβεις έναν άνθρωπο που χρωστάει 13 ευρώ όταν αφήνεις αυτόν που έχει κλέψει 1,000,000 απ' έξω. Της κοινής λογικής. Αρχίζει μία μάχη μέσα στο σπίτι και γίνεται το κάτσε καλά, ε. Ορμάνε τα παιδιά, τρέχουν από εδώ φωνές. Τραβήθηκε κάποια στιγμή το καλώδιο της γριάς. Παραλίγο να, τον ορό, παραλίγο να χάσουμε τη σύνταξη. Τη γριά. Τη σύνταξη. Τη σύνταξη. Η γριά απλώς συνοδεύει τη σύνταξη. Και τι έγινε τελικά. Το συλλάβαν. Άντισα από αυτά τα μηχανάκια που είναι δύο αστυνομικοί επάνω, που βγήκαν τώρα πάλι, ε. Ναι. Ένα μηχαλάκι το κουβαλάει μόνο ένας. Ο από πίσω τον έχουμε συλλάβει εμείς στο σπίτι, τον έχουμε κράτηση. Θα κάνουμε δική μας αστυνομία που θα συλλαμβάνει εν ονόματι της κοινής λογικής. Θα τους συλλάβουμε εμείς όλοι μαζί. Όποιος. Όποιος τολμήσει και ξαναβγεί και μου πει κόβεται ο μισθός γιατί δυστυχώς πέσαμε έξω στα έσοδα και πρέπει να κάνουμε και αυτή τη θυσία, θα συλλαμβάνεται. Κάθε φορά που θα πέφτεις εσύ στα έξοδα έξω, θα σε πληρώνω εγώ. Όταν πέφτω εγώ στα δικά μου έξοδα έξω, σε καλό σπίτι. Όχι. Κόψε το σβέρκο σου, δεν μου λες. Ωραία. Κόψε και στο δικό σου τώρα. Δεν κατάλαβα. Τι έχουν οι δικοί μας σβέρκοι, ρε παιδιά. Έχουν κάτι ιδιαίτερο.